συναντήσει και ως προϊστάμενος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών τέτοια απομόνωση της Ελλάδος ποτέ? Δηλαδή να είναι τόσο απομονωμένη και ταυτόχρονα τι σας λέει αυτή η περικύκλωση που γίνεται? Ενίσχυση της Αλβανίας από εδώ, από εκεί? Κύριε Τράγκα, η απομόνωση δεν είναι αυτή τη στιγμή. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής, πόρων που διατίθενται για την διπλωματία ή μάλλον έλλειψη πόρων που διατίθενται για την διπλωματία. Ασάφεια στις κατευθυντήριες. Δεν δίνουν λεφτά για την διπλωματία. Δεν δίνουν, Όχι, εδώ και πολλά χρόνια γίνεται αυτό. Όχι επί ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε, σε 120 μέρες δεν πρόλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταστρέψει. Δεν πρόλαβε να καταστρέψει ακόμη τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε 120 μέρες. Είχε καταστραφεί από πριν. Για να τα λέμε κιόλα δηλαδή. Έτσι. Επειδή είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τον λαό στη Βουλή ως βουλευτής επικρατείας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού παλαιότερα, μπορώ να σας πω ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών, ο τελευταίος όπου ήμουν στη Βουλή το 2012, έχει φτάσει να είναι 0,26% του κρατικού προϋπολογισμού. Τόσο δύναμη για τη διπλωματία μας. Αυτά είναι αστεία. Μιλάμε για πολύ μυαλό. Δηλαδή, όποιος ήταν πάνω ήταν πολύ μυαλό. Έτσι, η άποψή μου ήταν και παραμένει ότι ένα ευρώ που επενδύεται στη διπλωματία ισχύει όσο 10 ευρώ που επενδύεται σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Και από εκεί και ύστερα πρέπει να δούμε σήμερα πού βρισκόμαστε, τι έχουμε πάνω στο τραπέζι. Πρώτα απ' όλα έχουμε στη γειτονική Τουρκία μια κοσμογονία πραγματική. Προσωπική μου εκτίμηση, δεν θα είναι θετική η ατμόσφαιρα των ελληνοτουρκικών σχέσεων με όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί προσεχώς. Εννοώ πάρα πολύ απλά. Κάντε το φραγκοδίφραγκα που λέει και ο Γιώργος. Πάρα πολύ απλά ότι επειδή μια κυβέρνηση μειοψηφία, εάν γίνει από το ΑΚΠ, δεν θα μπορέσει να κρατήσει επί Μακρόν. Μια κυβέρνηση συνασπισμού που θα ήταν το φυσικότερο μεταξύ του ΑΚΠ, του δημιουργήματος του κυρίου Ερντογάν και των γκρίζων λύκων του Μπαχτσελή, θα είναι η πιθανότερη έκβαση. Αυτό σημαίνει κακά ψέματα, κακά πράγματα για μας. Που έχετε υπηρετήσει στην Άγκυρα αυτή τη στιγμή που δεν νιώθει. Καλά, εγώ πιστεύω ότι νιώθει ο Ερντογάν παντοδύναμος ακόμη και τώρα που δεν πήρε την πλειοψηφία, αλλά θα βρει τρόπους διάφορους, πιστεύω. Ναι, δεν είναι εξοφλημένος. Δεν είπα ότι είναι εξοφλημένος. Όχι, δεν είναι εξοφλημένος. Εντάξει, νίκησε. Απλώς ήταν επίπεδο. Απλά πληρώνει τώρα, το τίμημα 13 ετών εξουσίας. Πληρώνει το τίμημα της αλαζονίας, πληρώνει το τίμημα της έπαρσης. Η Τουρκία φοβάστε ότι θα εξάγει τα έσω προβλήματά της. Μα η Τουρκία στο παρελθόν κατ' επανάληψη έχει εξαγάγει τα προβλήματά της προς την Ελλάδα. Με πιέσεις. Εγώ δεν πιστεύω, επειδή ακούω και διαβάζω διάφορα πράγματα περί ενδεχομένης πολεμικής σύνταξης, τα τι αυτά, δεν την πιστεύω. Γιατί? Μα διότι η Τουρκία δεν τη χρειάζεται. Ασκεί συνεχώς μια πολιτική, στρατιωτική, πολιτιστική, θρησκευτική, οικονομική πίεση πάνω στην Ελλάδα. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Θράκη, άμα θέλετε μπορούμε να το αναπτύξουμε, με αποτέλεσμα να κερδίζει χωρίς να χάνει ούτε ένα σέντ από δική της πλευράς. Θα κλιμακώσει επιχειρήσεις αυτονόμησης της Θράκης? Επειδή κάνατε και στις πληροφορίες, εάν πω αυτή τη στιγμή ότι στην Θράκη υπάρχει μία συνδίκηση, κάποιοι θα με πούν τρελό, ακροδεξιό, ελληναρά, υπερεθνικιστή και δεν συμμαζεύεται. Το είπα, υπάρχει, το λέω, παρακαλώ, θα το παραλάβω. Συνδίκηση. Συνδίκηση. Δηλαδή, συνδίκηση. Όταν, κύριε Τράγκα, ο γιος του Πρωθυπουργού... θέματα ελέγχου και κυριαρχίας. Όταν ο γιος του Τούρκου Πρωθυπουργού έρχεται και οργιάζει, οργώνοντας την Ήπεθρο στη Θράκη και ελληνική πολιτεία που σιάζει, το θεωρεί απόλυτα φυσιολογικό. Όταν μπαινοβγαίνουν Τούρκοι αξιωματούχοι διαθέτοντας και κραδένοντας δεσμίδες χρημάτων και κανένας δεν λέει καλά, πού τα βρέχει καλά αυτά τα πράγματα. Όταν εμφανίζονται ακτήμονες μουσουλμάνοι ξαφνικά να είναι γεωκτήμονες με άφθονα χρήματα, έχοντας αγοράσει γέες από χριστιανούς. Δεν ελέγχονται. Δηλαδή το ΣΔΟ είναι εκεί για το τηλέφωνο των μεροκαματιάρι. Αυτό συμβαίνει στην Κέρκυρα αυτή την ώρα, μαθαίνω. Πηγαίνουν και αγοράζουν όλα τα παράλια. Όχι μόνο στην Κέρκυρα. Τι γίνεται είναι εκεί? Εδώ και χρόνια. Κύριε Τράγκα, είναι εδώ και χρόνια που οι Αλβανοί αγοράζουν γιες και διαμερίσματα μικρά στην Παραμυθιά, στην Πρέβεζα, στην Άρτα. Ναι. Έχουν καταγραφεί αυτά. Αυτό το περίεργο σχήμα που εμφανίζεται, πολυεθνικές εταιρείες με έδρα το Λονδίνο, με μετόχους Αλβανούς, με ονόματα βορειοϋπηρώτικα και κάτι άλλα που κατεβαίνουν και αγοράζουν κάτω στο νησί των Φεάκων, τι ρόλο, τι ιστορία, τι μυρίζεστε από αυτό, τι business είναι αυτή, μια δηλαδή κατεβαίνει μια εταιρεία
να αγοράσει σπίτια εκεί. Κύριε Τράγκα, πριν από την Πίσνα. Των συνόρων μας με φάτσα την Αλβανία. Πριν από την Πίσνα είναι η πολιτική καθοδήγηση, η εθνική καθοδήγηση. Η Πίσνα έρχεται μετά. Η Πίσνα θα μαζέψουμε τα χρήματα. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι η πολιτική και η εθνική καθοδήγηση. Ναι. Δεν νομίζω και πολύ σωστά ότι από πλευρά του οι Αλβανοί διαθέτουν τέτοιο έμψυχο επιστημονικό προσωπικό ώστε να μπορούν να προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. Προσφεύγουν σε μεγάλες εταιρείες, οργανώσεις, δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού που τους συμβουλεύουν εντός ή εκτός εισαγωγικών. Εκείνες βεβαίως παίρνουν το μέρος τους, αλλά κυρίως οι Αλβανοί κάνουν τη δουλειά. Έχει στρατό επάνω η Τουρκία στην Αλβανία. Συγγνώμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τώρα εσείς έχετε αποδεσμευτεί ουσιαστικά. Δεν άκουσα τίποτα. Εντάξει, υπάρχει σχετική νομοθεσία. Έχει στρατό πολύ η Τουρκία πάνω στην Αλβανία. Δεν με απασχολεί τόσο πολύ ο αριθμός των στρατών, των στρατευμάτων των τουρκικών στην Αλβανία, διότι κάποια στιγμή μπορεί να είναι, κάποια στιγμή μπορεί να φεύγουν, ως το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί πλέον μια όσμωση, ένα σύνδεσμος μεταξύ Αλβανίας και Τουρκίας, στρατηγικής μορφής, διότι τους διαθέτουν, ελέγχθη νομίζω ήδη πριν, ναυτική βάση στην Αυλώνα, τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεως αεροδρομίων και παράλληλα εκπαιδεύουν τις αλβανικές ένοπλες δυνάμεις. Σε περίπτωση μιας εμπλοκής οι Αλβανοί χρησιμοποιούν και τουρκικά στρατήματα, τουρκικά αεροσκάφη και η Τουρκία. Σε περίπτωση εμπλοκής χρησιμοποιεί αεροπορικές δυνάμεις από την Αλβανία. Η Αλβανία, σας υπενθυμίζω, ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Έγινε μέλος του ΝΑΤΟ με την συγκατάνευση, τη συνένευση άρα και τα ευτυχισμένα χαμόγελα της ελληνικής πλευράς. Άρα δεν επεμβαίνει το ΝΑΤΟ σε περίπτωση που όπου χαρακτηρίζεται όπως δηλαδή, πάντοτε από την ανοησία. Αν και την Αλβανία σε αντιμέτωπο, αν πλακωθούμε με Τουρκία και Αλβανία ταυτόχρονα για τσαμουριά, Αιγαίο κτλ., το ΝΑΤΟ δεν επεμβαίνει στη σύραξη ανάμεσα. Το ΝΑΤΟ, ως γνωστόν, κύριε Τράγκα, το καταστατικό του δεν επεμβαίνει σε διαφορές μεταξύ κρατών μελών του. Τελεία. Η ουσία είναι τι κάναμε τόσο καιρό. Τι έκαναν διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις. Και ήδη την τελευταία πενταετία. Ναι. Για να επιτρέψουν στους Αλβανούς να μας φέρονται όπως μας φέρονται αυτή τη στιγμή. Να υπογραμμίσω και πάλι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 120 μέρες με τους ΑΝΕΛ. Πάνω 130 νομίζω έκλεισε. Εγώ μίλησα για την τελευταία πενταετία. Εσείς είστε πολύ ειλικρινείς και καλώς κάνετε. Και θα προσθέσω και κάτι τι. Να μην μιλήσουμε για 15-20 χρόνια. Κύριε Τράγκα, η Ελλάδα. Με βρίσκεται σύμφωνο. Πάντως, για να μην παρεξηγούμε, προσέξτε. Πάντα ο τελευταίος χειριστής είναι αυτό που έλεγα στο εξώφυλλο. Σε πιανού τα χέρια θα σκάσει κόμμα. Ο τελευταίος χειριστής την πληρώνει. Ο τελευταίος τιμονιέρης την ώρα που το πλοίο πέφτει πάνω εκεί στην Πάρο, πώς το λέγαμε. Στις πόρτες. Στις πόρτες. Πάντα μπορεί να είναι ένας άλλος τιμονιέρης και να ξεφύγει ή να πέσει και αυτός. Πάντως αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 130 μέρες επάνω να μην φορτωθεί όπως λέμε. Όλες τις κατάρες και τους αφορισμούς, διότι, προσέξτε, ψηφίσαμε, θα πάρω πρώτο ενικό, την κόντρα, τη διαπραγμάτευση. Εάν δεν πετύχει ή έρθει μια συμφωνιάρα, μνημονιάρα, αυτό είναι για άλλη κριτική. Μετά, από εκεί και πέρα θα πάω με